Λοιπόν, καταρχήν με αντιπρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τη ΠΑΟΚ. Ο Μάκης ο Γαγκάτσης είμαι και εκπροσώπησα τον ΠΑΟΚ και την ΠΑΟΚ στη σημερινή σύσκεψη. Καταρχήν θα θέλαμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια εκ νέου στην οικογένεια και στους οικείους του παιδιού που δολοφονήθηκε, του Άλκη. Όλοι το βλέπουμε ως δικό μας παιδί, γιατί περισσότεροι εξημών και με ήττα κυρίως εδώ πέρα, αλλά και από όλο τον κόσμο, που από όλη την Ελλάδα έχουν παιδιά και καταλαβαίνουν πώς αισθάνονται. Θα ήθελα να εκφράσουμε επίσης την αποστροφή μας πραγματικά για τον δολοφόνο που αυτό χαρακτηρίζει τόσο παδός του ΠΑΟΚ, έτσι, την ντροπή μας που αυτός ο άνθρωπος έχει αυτοχαρακτηριστεί έτσι, γιατί είναι ένας εγκληματίας και δεν έχει σχέση σε καμία περίπτωση με τον ΠΑΟΚ, έναν σύλλογο που απαριθμεί εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο και πρεσβεύει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό εδώ. Μιλάμε για έναν δολοφόνο που πρέπει να ζητήσουμε, το λιγότερο μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ζώο και πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη από τα ζώα. Και κλείνοντας αυτό το κομμάτι, θέλω να εκφράσω εκ νέου τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Στη σύσκεψη, κοιτάξτε, έχει γίνει και μια παρόμοια σύσκεψη πριν από ένα χρόνο, όπου ουσιαστικά υπόθηκε μεταξύ των ΠΑΕ να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερη ηρεμία, η οποία όμως υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ ΆΡΙΣ. Εξηγήσαμε από κοινού ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκληματίες και δεν έχουν σχέση ούτε με τον αθλητισμό, ούτε με το ποδόσφαιρο. Απλά υπό την ομπρέλα και με το όχημα του οπαδικού κινήματος βρίσκουν και κάνουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές που φτάνουν στις δολοφονίες ανθρώπων. Και από εκεί και πέρα είναι ώρα να μιλήσει η δικαιοσύνη και για τον δολοφόνο αλλά και για τους συνεργούς του. Είναι που ελπίζουμε να βρεθούν το συντομότερο το δυνατόν και η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Η ΠΑΕ θα αναλάβουν πρωτοβουλία. Νομίζω. Οι εμπόδους που έγινε χθες στις Λέσκες Κλάνο βρέθηκαν μαχαίρι και ψαλίδια, καθοκόνα. Έγινε για πόλεμο. Τι θα κάνει. Νομίζω ότι η ευθύνη είναι συνολική όλων. Έτσι, όχι μόνο των ΠΑΕ. Είναι ευθύνη. Φυσικά και οι ΠΑΕ έχουν τις δικές τους ευθύνες. Δεν το συζητάμε αυτό εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα όμως είναι ευθύνη του κράτους, είναι ευθύνη της εκάστοτες κυβέρνησης, της αστυνομίας, της δικαιοσύνης. Είναι παραδοχή ήττας το γεγονός ότι από όσο έχω διαβάσει τουλάχιστον εγώ ο ίδιος, ο δολοφόνος δύο χρόνια πριν πέρασε αυτό το μέγαρο και κυκλοφορεί ελεύθερος. Είναι παραδοχή ήττας για όλους μας, για την κοινωνία μας. Είναι βαθύτερα κοινωνικό το πρόβλημα και δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό ή αθλητικό. Όσον αφορά αυτά που είπατε για τους συνδέσμους και τα οποία βρέθηκαν, τι να πούμε, είναι οπλοστάσια. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί να πηγαίνουμε και να κάνουμε έλεγχο μέσα στους συνδέσμους. Πολύ σωστά έκανε και διέπραξε. Και εφόσον υπάρχουν αυτά εδώ πέρα αυτά τα ευρήματα, να τιμωρηθούν ανάλογα αυτοί που πρέπει από τον νόμο. Κύριε Καταγκάτση, και τότε εμφανίστηκε ως παππού του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο Αλέξης Κούγιας σε ποια επίθεση εννοείται. Αν είναι ο παππού, αυτοί που είπαν κάνουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές και οι οποίες οδηγούν μέχρι και σε δολοφονίες αθώων πολιτών, δεν έχουν καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ, δεν μπορούν να αυτοχαρακτηρίζουν τον παδί του ΠΑΟΚ. Κύριε Καταγκάτση. Ο Αλέξης που ανέλαβε την οικογένεια του 19ου, λέει ότι ο ΠΑΟΚ πληρώνει τον δικηγόρο. Τώρα είναι αστείο και μόνο να απαντήσω σε αυτό. Πέρα, καταλαβαίνετε ότι εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας, τη φρίκη μας για αυτό το ειδεχθές έγκλημα. Δεν έχει καμία σχέση κανένας από τον ΠΑΟΚ με αυτό εδώ πέρα το κομμάτι και εννοείται ότι δεν ισχύει αυτό εδώ. Σε λίγες μέρες έχει ντέρμπι. ΠΑΟΚ, θα λάβετε κάποια συγκεκριμένα μέτρα για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Εμείς θα κάνουμε από την πλευρά μας, εμείς θα κάνουμε από την πλευρά μας ό,τι είναι δυνατόν, ώστε η κατάσταση να εξομαλυνθεί. Έτσι, απλά δεν μπορούμε μόνοι μας, όπως είπα εξ αρχής, να γίνει κάτι. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα περιστατικά γίνονται στους δρόμους. Οι ΠΑΕ δεν είναι αστυνομίες για να πηγαίνουν στους δρόμους.
και να ελέγχουν αυτούς τους εγκληματίες, γιατί είναι εγκληματίες, όπως σας είπα και πιο πριν. Και όσον αφορά το φιλικό, συζητήσαμε και με τον